Καταρχάς χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχει κόσμο σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι σημαντικό. Καλό είναι. Ο διάλογος είναι σημαντικός. Είναι σημαντικός και να ενημερώνουμε τους δημότες μας είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Για να κλείσω, κύριε Πρόεδρε, μόνο μία πρόταση, γιατί δεν τέλειωσα την προηγούμενη τοποθέτησή μου για το γήπεδο. Θα πω το εξής, ότι να ζητήσω συγγνώμη από τους σχολιανούς μου. Πράγματι, ως αποτέλεσμα δεν βγήκε το αποτέλεσμα που προσδοκούσαμε να έρθει. Μας είπαν τα υπόλοιπα μέλη εκεί που διαβάζατε. Τα υπόλοιπα μέλη στην Επιτροπή. Εντάξει, τώρα δεν προχωράμε. Κάτσε την Οικονομική Επιτροπή. Προχωράμε. Α, δεν σας είπα. Όχι, το είπα. Δεν το έχω μαζί μου. Έχει ολοκληρωθεί σχεδόν αυτό το θέμα. Μην. Προηγούμενη Οικονομική Επιτροπή. Το είπα γιατί κάποιος συμμετέχει. Όποιος θέλει να σας ζητήσει. Το νόημα δεν κατάλαβα, κύριε. Κύριε Βλάση, σας παρακαλώ, μην ανοίγουμε πάλι το βήμα. Σας παρακαλώ. Θα σας εξηγήσω, κύριε Βλάση. Σας παρακαλώ. Πού το πάει. Πού το πάει. Ήταν 600 χιλιάρια από τον κύριο Σωτηράκο και έπρεπε να τα πληρώσει. Το δικαστήριο, κύριο λογοθέτησε. Κύριε Βλάση, σας παρακαλώ. Είπε το όνομά μου. Εγώ τότε δεν ήμουν στην ομάδα. Τα τελευταία χρόνια. Μην ανοίγουμε πάλι αυτό το θέμα. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να προχωρήσει, κύριε Λογοθέτη. Με τιμά και αυτό που υπόθηκε ότι εγώ το είχα κάνει το δικαστήριο. Τότε υπήρχε άλλη άποψη. Κάποια στιγμή πρέπει να ανοίξει το θέμα Σωτηράκου για το ΣΥΟ του 1979 με 1,7 εκατομμύρια ευρώ μελέτη. Να ανοίξει το θέμα τα παιδιά. Να ανοίξει και αυτό. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να κλείσω και να πω πράγματι ζητώ συγγνώμη από τους συντοπίτες μου. Δεν κατάφερα το αποτέλεσμα που θα έπρεπε. Όμως ήταν ψέμα, μέγα ψέμα για μία ακόμα φορά από τον Δήμαρχο ότι εγώ σταμάτησα το διαγωνισμό του. Απεναντίας το συνέχισα. Για τουλάχιστον μπορεί και 1,5 χρόνο να συνεχίσει. Δεν χρόνο από το χρόνο σας. Ναι, θα τελειώσω. Γι' αυτό μην έβαλα. Μα φέρουμε τα γερνά. Μην έκανε το διέκουσε κανείς. Λοιπόν, και όπως σας είπα, τα χρήματα υπήρχαν και σταμάτησε ένας διαγωνισμός ο οποίος θα μπορούσε το έργο να έχει τελειώσει τώρα και όλοι να είχαμε ένα στολίδι στην παραφορά αθλητικών. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, επειδή έλαβα την επιστολή και εγώ της κυρίας Κουρούκλη και ειλικρινά απορώ διότι η κυρία Κουρούκλη είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Λουτράκη ΑΕ, θα έπρεπε εκείνη να μας ενημερώνει σαν Δημοτικό Συμβουλίο, ως μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου. Απέναντίας μου κάνει κατάπληξη και είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ζητάει εκείνη ενημέρωση. Και μάλιστα καταγγέλλοντας λέει ότι δεν έχουμε καμία ενημέρωση και από τον ίδιο τον πρόεδρο της εταιρείας. Και αναρωτιέμαι, κάτω από αυτές τις συνθήκες, τις πολύ δύσκολες, και επιτρέψτε μου να σας πω ότι το είπα και ιδιαίτερα, το ξέρετε, ότι γνωρίζω αυτές τις δύσκολες συνθήκες, γι' αυτό και έχω και μια δυσκολία να κάνω και αντιπολίτευση αυτή την χρονική στιγμή. Που κάποιοι επί των ημερών μου δεν την είχαν αυτή τη δυσκολία. Έτσι. Λοιπόν, είναι απαράδεκτο, πραγματικά απαράδεκτο μέλος της του Διοικητικού Συμβουλίου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να λέει. Εγώ θα το διαβάσω γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον. Και είναι δημόσιο το έγγραφο, έτσι. Είναι δημόσιο προφανώς το έγγραφο. Λοιπόν, λέει προς τον πρόεδρο της Λουτράκη ΑΕ με κοινοποίηση στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Λουτράκη ΑΕ. Δεύτερο, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου που σε ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο. Εμάς. Κύριε Πρόεδρε, ύστερα από πληροφορίες και καταγγελίες εργαζομένων, θα έχει υπόψη της ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και μετά από αυτά που είπε ο κ. Βαρδιάς, εφόσον δεν έχω καμία ενημέρωση ως μέλος του Δησού της Λουτράκη ΑΕ. Καμία ενημέρωση, λέει το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κάτω από αυτές τις συνθήκες, καμία ενημέρωση. Εκείνη το λέει και οφείλω να την πιστέψω. Θα επιθυμούσα να με ενημερώσετε για την υφιστάμενη κατάσταση του γραφευτήριου ΣΠΑ, σε παρένθεση, που έχει προκύψει με την παρουσία του εκπροσώπου της Αλέξανδρος ΑΕ και το είδος της εργασιακής σχέσης του συγκεκριμένου προσώπου με την εταιρεία. Παράλληλα, ζητώ να ενημερωθεί υπεύθυνα το ΔΟΥΣΟΥ, τη Λουτράκη ΑΕ και το Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να προβούμε στις κατάλληλες αποφάσεις και ενέργειες που θα αφορούν την περαιτέρω ανάπτυξη του ΣΠΑ στη συνεργασία με τους εργαζόμενους. Για την πρωτοβουλία πολιτών Κουρούκλη Αντριάννα. Δεν ξέρω αν είναι η πρωτοβουλία πολιτών, δεν είναι, είναι η κυρία Κουρούκλη Αντριάννα. Έτσι υπογράφει. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, δέχτηκα να συμμετέχω σε μια επιτροπή των αρχηγών των παρατάξεων υπό τον κύριο Δήμαρχο και εσάς. Σε μια λογική ότι παρά το γεγονός ότι έχω καταγγείλει εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι είμαι τιμωρημένος και από τον κύριο Δήμαρχο αλλά και από τον κύριο Ρεματά, γιατί επωνύμως έχει υποθεί, να μην συμμετέχω στο Διοικητικό Συμβούλιο της Λουτράκη ΑΕ,
δέχτηκα να συμμετέχω στην Επιτροπή των Αρχηγών των Παρατάξεων υπό τον κύριο Δήμαρχο και εσάς. Υπό κάποιους όρους βεβαίως, ότι εκεί ό,τι συζητάμε θα το συζητάμε γιατί δεν μπορούμε να το πούμε έτσι όπως πρέπει να το πούμε. Και επειδή η Επιτροπή αυτή δεν έχει κανένα θεσμικό ρόλο γιατί δεν προβλέπεται πουθενά, ούτε αποφασίζει, αλλά ούτε και γνωμοδοτεί πουθενά, συμμετείχα στην πρώτη, το πρώτο συμβούλιο της και άκουσα ότι θα πρέπει να υπάρχει εχεμήθεια στη συνεδρίασή της. Που βεβαίως θεωρώ απαραίτητο να υπάρχει ένας γραμματέας να γράφει, ένας πρακτικογράφος να γράφει τα πρακτικά. Παρ' όλα αυτά, ρώτησα εκείνη την χρονική στιγμή, αυτό μόνο θα μεταβιβάσω από αυτήν τη συζήτηση της Επιτροπής, γιατί δεν έχω πει κουβέντα, παρά το γεγονός ότι όλα έχουν βγει έξω. Και έχουν βγει και στρεβλά έξω. Με στραβλό τρόπο. Ότι δεν πρέπει να δείχνουμε, να λέμε ό,τι λέμε εδώ πέρα έξω. Και ρώτησα τότε ποιος έμαθε, εφόσον αυτή η Επιτροπή λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργεί, ποιος μετέφερε σε συγκεκριμένο μέσο, blog, ότι θα συνεδριάσει αυτή η Επιτροπή. Και σας είπα μόνο αυτό θα πω και ο Δήμαρχος απάντησε ότι εγώ το μεταφέρω. Αντιλαμβάνεστε το επίπεδο της εχεμήθειας αυτής της Επιτροπής. Επίσης, επειδή δυσκολεύομαι και δυσκολεύομαι ακόμα να δεκτώ ότι μπορεί να υπάρχει ενημέρωση έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο, αντιλαμβάνομαι ότι γίνεται μια καλύτερη συζήτηση με αντιπροσώπους 5 ανθρώπους από ότι 27 σαν Δημοτικό Συμβούλιο. Όμως, μετά από αυτό, λέω και καταθέτω στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι η σκοπή της συνεδρίας αυτής της Επιτροπής, κατά την προσωπική μου γνώμη, είναι πρώτον να δώσω ένα άλουθι στον Δήμαρχο ότι ενημερώνω τους αρχηγούς των παρατάξεων. Κυρίστε παρόδο, είναι Ιούλιος του 2018. Εμείς ως Δημοτική Παράταξη δεν έχουμε καμία ενημέρωση για κανένα θέμα, ούτε του ΣΠΑ, ούτε του τι γίνεται στο καζίνο, τίποτα. Τιμωρημένη στη γωνία με τον αποδιόρθιο. Γιατί έτσι το θέλει ο Δήμαρχος και έτσι το θέλει ο Ποσειδώνος. Έτσι λοιπόν, θεωρώ ότι η λογική ότι θα δώσουμε ένα άλλο στο Δήμαρχο ότι μας ενημερώνει ένα και δεύτερο, ότι μας επιρρύπτει και μια ευθύνη γιατί από την ώρα που ξέρεις θα πρέπει να μεταφέρεις στους δημότες αυτό που ξέρεις, με κάνει σήμερα να πάρω μια πολύ σοβαρή απόφαση, κύριε Πρόεδρε, και να την ανακοινώσω στο σώμα. Ότι εγώ επειδή δεν μπορώ να δεχτώ αυτού του τύπου της πλαστής ενημέρωσης, ένα. Και δεύτερο, επειδή δεν δέχομαι αυτή την ώρα στον εαυτό μου να βάλω μία ακόμα ευθύνη κατά τη λειτουργία μου εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο θεσμικά, μέσα από αυτή την Επιτροπή, παρετούμε αυτή την ώρα, κύριε Πρόεδρε, από την Επιτροπή υπό τον Δήμαρχο, την Πενταμελή Επιτροπή και εσάς. Δεν δέχομαι να συνεχίσω αυτή την ιστορία. Η πρώτη ακούσε μόνο μία συνεδρίαση να καταλάβω τι μπορεί να γίνει εκεί πέρα. Οπότε παρετούμε και ζητώ ως αίτημα από τον κύριο Δήμαρχο και πρόεδρο της εταιρείας την όποια ενημέρωση που έχει να μας κάνει, να την κάνει εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, ως έχει υποχρέωση να κάνει. Δεν σημαίνει ότι παρετούμε διότι δεν θέλω ενημέρωση, σημαίνει παρετούμε γιατί θεωρώ ότι όποια ενημέρωση θα πρέπει να γίνεται εδώ, στο ναό της Δημοκρατίας, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Άρα λοιπόν δεν έχει κατά τη γνώμη μου καμία έννοια η συμμετοχή μου σε αυτήν την Επιτροπή. Και δεν έχει καμία έννοια, όπως είπα πριν, για τους λόγους ότι δεν θέλω να δώσω κανένα άλοθη της ενημέρωσης, δεν την είχα ποτέ μέχρι σήμερα και δεν την έχω ακόμα, και δεν θέλω να δώσω κανένα άλοθη συμμετοχή σε ευθύνη για αυτά που έχουν γίνει και αυτά που θα προκύψουν από εκεί ύστερα. Έτσι λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, παρετούμε και δεν θα ξανασυμμετέχω, μη με καλέσετε, δεν θα ξανασυμμετέχω σε αυτό το Συμβούλιο των Αρχηγών υπό το κύριο Δήμαρχο και εσάς. Ακούω με πολύ μεγάλη αγωνία τα γεγονότα που συμβαίνουν στην Ουτράκη ΑΕ. Εδώ, με πολύ μεγάλο ζήλο, νομίζω προσωπικά, ήθελα να αναδείξω ότι υπάρχει χρόνος στην λειτουργία
μετά από το 106β στη μετατροπή της νομικής μορφής της εταιρείας της κοινοπραξίας του καζίνο. Ο Δήμαρχος ακόμα μου πέταξε το έγγραφο της δικαστικής απόφασης, δεν δεχόταν ότι υπάρχει αυτή η ημερομηνία. Αργότερα το δέχτηκε, με αποτέλεσμα να πω ότι όλο αυτό το σκηνικό που εμπεριέχει ένα μεγάλο ερώτημα, ποιος πήγε και έβαλε στην απόφαση του 106β αυτή τη ρητή δέσμευση για τη μετατροπή της κοινοπραξίας από ομόρφημη εταιρεία σε ΑΕ και μάλιστα σε 9 μήνες. Το έχω ζητήσει εδώ και είχα πει τότε που αμφισβήτησαν, το είχα πει και όταν συζητείτε το 106β. Ποιος από την τριμερή αυτή συζήτηση που έγινε μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς, της κοινοπραξίας και της Club Hotel ΑΕ, ποιος από την κοινοπραξία μετέφερε ότι θα έπρεπε να γίνει, να μετατραπεί η κοινοπραξία σε ανώνυμη εταιρεία και μάλιστα σε χρόνο 9 μηνών, όπου εκπνέει από την καθαρογραφή της απόφασης τον Αύγουστο τώρα σε 2 μήνες. Αυτό πρέπει να απασχολήσει τους δημότες μας, ποιος πήγε και έβαλε αυτήν την χρονική θηλιά στο λαιμό μας προκειμένου να αποφασίσουμε σε 2 μήνες. Και αυτό το θεωρώ επίσης πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δεν μπορεί να μην γνωρίζει ο πρόεδρος και συνέτερος στην κοινοπραξία ποιος εισηγήθηκε, ποιος πραγματικά εισηγήθηκε, έτσι ώστε να μπει ως όρος μέσα στο 106β με ρητή δέσμευση, διαλυτικός όρος εάν δεν συμβεί, έτσι, η μετατροπή της κοινοπραξίας από ομόρφη εταιρεία, από κοινοπραξία σε ανώνυμη εταιρεία και μάλιστα σε 9 μήνες. Κύριε Πρόεδρε, έχω να πω ειλικρινά πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός της παραίτησής μου και νομίζω αυτό που θα πρέπει να φανεί από αυτή τη χρονική στιγμή. Καθιστώ υπεύθυνος πραγματικά αυτούς που έχουν το θεσμικό ρόλο να παίρνουν τις αποφάσεις, σημαντικά, και να κλείσω λέγοντας το εξής. Δυστυχώς για μένα δεν είναι η πρώτη φορά που διώκομαι στα δικαστήρια. Ο κύριος Παύλου είναι δικαιολογημένη η αγανάκτησή του, γιατί ίσως για την υπόθεση καζίνο, συγχωρέστε με αν λέω λάθος, είναι η πρώτη φορά που διώκεστε και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο. Πέμπτη. Η πέμπτη. Λάθος. Όχι, τέταρτη. Όμως ξέρετε πάρα πολύ καλά. Αδικαιώθηκα πάντα. Και θα πρέπει, το είχα πει κύριε Παύλου εδώ και αυτό στο προηγούμενο συμβούλιο, όταν δικαιωθήκαμε κι εμείς, κι εγώ και ο Δήμαρχος, όταν μας κάνανε αυτόφορη διαδικασία και μας συλλάβανε, και το είπα, το είχα πει εδώ, το είπα. Και μάλιστα κάποια μέσα με λιδόρισαν κιόλας, γιατί λέγανε τι θέλετε να έχετε ένα μέσο πίσω να σας παίρνει. Όταν μας οδήγησαν όμως στον εισαγγελέα με αυτόφορη διαδικασία, όταν αθωθήκαμε δεν γράφηκε τίποτα, ούτε όχι μία λέξη, τίποτα απολύτως, όπως το είπατε, σωστά. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι είχα πει και το λέω και σήμερα πόσο πραγματικά αξίζει να διώκεται ο Δήμαρχος μιας πόλης ή ο Πρόεδρος μιας δημοτικής επιχείρησης, έτσι, και να λιδωρείτε με τον τρόπο που λιδωρούμαστε, που τουλάχιστον έχω λιδωρηθεί εγώ. Και μην ξεχνάτε ότι προσωπικά, έτσι, γιατί το κόστος είναι τεράστιο, δυστυχώς αυτό το Δήμο δεν ξέρω ποιοι θα είναι υποψήφιοι την επόμενη φορά, όταν κανείς γνωρίζει αυτή την κατάσταση στο Δήμο και παραμείνει όσο έχει σήμερα, δεν ξέρω ποιοι θα γνωρίζουν την κατάσταση και θα έχουν τη θέληση να είναι υποψήφιοι στις εκλογές τις επόμενες, γνωρίζοντας ότι εγώ μέχρι και σήμερα, 4 χρόνια μετά από τότε που έφυγα και από πρόεδρος τουριστικής και από δήμαρχος, δεν έχω ακόμα φορολογική ενημερότητα και δεν έχω ακόμα ασφαλιστική ενημερότητα. Και βεβαίως αυτό συμβαίνει όχι για μικρό ποσά, αλλά για εκατομμύρια ευρώ που χρωστάει η κοινοπραξία του καζίνου. Τα είχα καταγγείλει όλα και όταν μου ζητήθηκε η γνώμη μου πρόσφατα, μα ποια είναι η θέση σου, και αυτό κλείνω, και με αυτό κλείνω κύριε Πρόεδρε, τους παρέβεψα στην τουριστική, στα 26 διοικητικά συμβούλια τα οποία κάναμε από τις 2 Αυγούστου, όταν ήρθε ο κύριος Ζωματάς και μας είπε ή κάνετε σε ένα μήνα ανώνυμη εταιρεία ή κλείνει το καζίνο, κάναμε 26 διοικητικά συμβούλια. Γράφτηκαν τόνοι νομικών κειμένων προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Και είμαι περήφανος και για έναν άλλο ακόμα λόγο.
ότι δεν μπορεί κανείς από την κοινοπραξία, εκείνη τη χρονική τουλάχιστον περίοδο που ήμουν πρόεδρος εγώ, να μας επιρρύψει την παραμικρή ευθύνη για τη λειτουργία μας απέναντι στις υποχρεώσεις μας στην κοινοπραξία. Διότι απαντήσαμε με πεντακάθαρο τρόπο, με νομικό τρόπο, με νομικά κείμενα και εγώ και οι συνεργάτες μου στην τουριστική, σε κάθε έγγραφο το οποίο έρχονταν από το καζίνο εκείνη τη χρονική στιγμή. Σε κάθε έγγραφο. Έτσι λοιπόν, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, παρετούμε από αυτή την Επιτροπή για να μην δώσω το άλοθη σε κανέναν κύριο Γιόνι, σε κανέναν κύριο Δήμαρχο, να μου επιρρύψει είτε ευθύνη, είτε να διαλαλεί έξω ότι μας ενημερώνει κιόλας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Συμβουλίου.